έχει να κάνει ουσιαστικά με τη φιλοσοφία όχι μόνο του βιβλίου, αλλά και του συγγραφέα του. Νομίζω ότι καθόλου τυχαία ο Ισκάν και ο Δημήτρης επέλεξαν στις πρώτες σελίδες του βιβλίου να βάλουν μια ιδιαίτερη αφιέρωση, η οποία τονίζει και τη φιλοσοφία, ίσως τη γραμμή που θέλει να περάσει το βιβλίο. Στην τρίτη λοιπόν σελίδα βλέπουμε την αφιέρωση για τα παιδιά μας με την ευχή να μην χρειαστεί να εφαρμόσουν ποτέ τις τεχνικές αυτές έξω από το γυμναστήριο. Νομίζω ότι ακριβώς αυτή η αφιέρωση είναι αυτή που τονίζει τη φιλοσοφία του όλου βιβλίου. Είναι αυτή η αφιέρωση που τονίζει τη φιλοσοφία τόσο του Ισκάν όσο και του Δημήτρη Στογιαννίδη, οι οποίοι μας προσφέρουν αυτό εδώ το βιβλίο. Μέσα λοιπόν στις σελίδες αυτού του βιβλίου, το πρώτο που θα δούμε, το πρώτο ίσως που θα δούμε, είναι μια πηγαία πνευματικότητα. Νομίζω ότι είναι όχι μόνο ιδιαίτερο και μη αναμενόμενο, αλλά ίσως προκαλεί και έκπληξη να χρησιμοποιήσει κάποιος για ένα βιβλίο πολεμικών τεχνών ένα τέτοιο χαρακτηριστικό, ένα τέτοιο χαρακτηρισμό. Και όμως το πρώτο που περνάει αυτό το βιβλίο είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, να συμφιλειωθούμε μαζί του και μετά να γνωρίσουμε ίσως το σώμα μας και να το χρησιμοποιήσουμε για να αναπτυχθούμε. Αυτό που προβάλλει αυτό το βιβλίο δεν είναι μια πολεμική αρχή, δεν είναι ένα πολεμικό κάλεσμα, δεν είναι ένα κάλεσμα επίθεσης, κάτι που κάλλιστα θα μπορούσε να κάνει κάποιος που κατέχει το συγκεκριμένο σύστημα πολεμικών τεχνών, μιας και έχει σίγουρα ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα με όλους τους άλλους. Αλλά ακριβώς το αντίθετο είναι ένα κάλεσμα ειρήνευσης. Και μάλιστα τονίζεται πολλές φορές μέσα σε αυτό το βιβλίο ότι αυτό που ουσιαστικά διδάσκουν οι πολεμικές τέχνες είναι το πώς να ειρηνεύσω πρώτα με τον εαυτό μου και έπειτα με τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου.